Κύριε Κουζινόγλου, Ναι. να σας καλημερίσουμε λοιπόν, να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας, έστω Καλημέρα σας. και τηλεφωνικά. Η Κιβωτός είναι μια πραγματικά δραστηριά οργάνωση. Λαμβάνουμε συνεχώς email και μηνύματα από τη δραστηριότητά σας και χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε που υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν και προστατεύουν τα δέσποτα ζώα σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη που η διαχείριση των αδέσποτων ζώων είναι ένα πολύ δύσκολο και επώδυνο πολλές φορές κομμάτι. Συμφωνείτε? Μακάρι ο ρόλος και το έργο της Κιβωτού και κάθε φιλοζωικής να μειωθεί από την άποψη ότι να εκλείψουν τα δέσποτα και ο πόνος των δύστυχων ζώων στους δρόμους. Μακάρι πραγματικά να είμαστε όλο και λιγότερο αναγκαίοι. Αλλά δυστυχώς από τα αποτελέσματα που διαπιστώνουμε καθημερινά στους δρόμους, αυτό δεν συμβαίνει και δεν βλέπουμε να συμβαίνει άμεσα. Κύριε Κουζινόγλου, από εδώ και καιρό, ας πούμε, υπάρχει μια συμφωνία με το Δήμο Μυτιλήνης να αναλάβει και Κιβωτός τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί μόνο μια φιλοζωική οργάνωση και μόνο οι άνθρωποι εκείνοι που ασχολούνται καθημερινά και συνεχώς με τη ζωή αυτών των ζώων, τέλος πάντων, αυτοί μόνο μπορούν χρονιά, να νιώσουν έτσι λίγο τι πραγματικά πρέπει να γίνει. Θέλω να μας πείτε λίγες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα αυτό και πώς μπορούν να σας βρουν οι πολίτες. Ναι, είναι η δεύτερη χρονιά που θα λειτουργήσει το πρόγραμμα. Η πρώτη χρονιά ήταν πέρυσι το 2021, που ανέλαβε και βότας με επιτυχία το πρόγραμμα του Δήμου για τη διαχείριση των αδέσποτων και τη λειτουργία του κέντρου περίθαλψης στον Καράτεπε. Εκατοντάδες ζώα δέχτηκαν περίθαλψη και στηρώθηκαν, σκυλιά και γατιά. Και φέτος και πάλι ολοκληρώνεται αυτή τη βδομάδα η υπογραφή της σύμβασης με το Δήμο. Ήδη λειτουργεί, έχουμε ξεκινήσει το πρόγραμμα λειτουργίες του κέντρου στον Καράτεπε. Με τα κορίτσια τα οποία έχουμε αναλάβει, έχουν προσλάβει και έχουν αναλάβει να τρέχουν για τα ζώα καθημερινά στους δρόμους και λειτουργούν το κέντρο πάνω στον Καράτεπε και ελπίζουμε σε συνεργασία με όλους τους συμπολίτες μας να λειτουργήσει με επιτυχία και τη χρονιά που διανύουμε. Μάλιστα. Να πούμε κάποια πράγματα για τη λειτουργία του κέντρου περίθαλψης. Ναι. Τι περιλαμβάνει, ας πούμε, το πακέτο αυτό φροντίδας για τα ζώα? Η λειτουργία, καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι αυτό που λέμε κοινοκομείο. Ακριβώς. Δεν είναι κέντρο διαμονής αδέσποτων ζώων ή κέντρο που μπορεί, φιλοξενίας που μπορεί οποιοσδήποτε να έρχεται και να αφήνει αδέσποτα ζώα. Ναι. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε γιατί υπάρχει αυτή η παρανόηση. Είναι καθαρά αποκλειστικά κέντρο περίθαλψης. Δηλαδή σε αυτό το κέντρο πάνε τα τραυματισμένα ζώα, τα άρρωστα ζώα, αυτά που χρήζουν περίθαλψης και φροντίδας είτε μετά από κτηνιατρική περίθαλψη είτε προσωρινά μέχρι να επαναταχθούν είτε να υιοθετηθούν, τα οποία όλα προωθούνται τα ζώα για υιοθεσία, είτε να παραμείνουν προσωρινά μέχρι να δούμε στη συνέχεια αν θα επανέλθουν στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως ορίζει και ο νόμος φυσικά, ή θα υιοθετηθούν από κάποιον. Για λίγο καιρό δηλαδή παραμένουν εκεί. Πώς είναι το ανώτερο λίγο διάστημα που μπορεί να μείνει ένα ζώο εκεί, μέχρι να αναρρώσει? Μέρες, ναι. Είναι κάποιες μέρες μέχρι να αναρρώσει, είτε από τραυματισμό, είτε από τη στήρωση, είτε από κάποια θεραπεία, γιατί δεν μπορεί να επανέλθει μέσα στο δρόμο και παραμένει για λίγες μέρες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι τα ζώα είναι δεκάδες, ο χώρος είναι περιορισμένος, τα κλουβιά στα οποία διαμένουν είναι ειδικοί χώροι, δηλαδή που παραμένουν είναι περιορισμένα και καταλαβαίνετε δεν μπορούν να μένουν για πάρα πολύ καιρό τα ίδια ζώα. Μάλιστα. Σε ποιες περιπτώσεις πιστεύετε και πρέπει οι πολίτες να απευθύνονται στην Κιβωτό? Απευθύνονται καταρχάς στο τηλέφωνο το οποίο του κέντρου είναι το 2251025196, ναι, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται είτε όταν εντοπίζουν κάποιο τραυματισμένο ζώο στο ζώο, στο δρόμο, είτε όταν επιθυμούν να στηρωθεί κάποιο αδέσποτο, τονίζω αδέσποτο, έτσι, αδέσποτο ζώο, θηλυκό πάντα, σκύλος ή γάτα, στο οποίο επιθυμούν να στηρωθεί δωρεάν με το πρόγραμμα του Δήμου. Μάλιστα. Το τονίζετε γιατί φαντάζομαι ότι έχετε και περιπτώσεις κάποιων που έχουν ένα δικό του ζωάκι και σας παίρνουν για να το στηρώσετε δωρεάν. Άλλοι το ξέρουν και το κάνουν επίτηδες, άλλοι δεν το ξέρουν. Τέλος πάντων, το πρόγραμμα είναι καθαρά για δέσποτα και φυσικά αφορά μόνο τα δέσποτα ζώα, τα οποία αυτά που έχουμε στη γειτονιά μας, στο δρόμο,
σε κάποια περιοχή που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν θηλυκά ζώα δέσποτα, αναλαμβάνουμε υπάλληλοι του κέντρου με το αυτοκίνητο, εκείνοι αναλαμβάνουν να τα παραλάβουν, να τα πάνε στο κτηνιατρίο και να τα επιστρέψουν. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, επειδή γίνονται στηρώσεις γενικά στην πόλη της Μυτιλίνης, έχει μειωθεί ο πληθυσμός των αδέσποτων, έχει βοηθήσει δηλαδή το πρόγραμμα αυτών των δωρεάν στηρώσεων? Η αλήθεια είναι ότι και έχει μειωθεί κάπως ο πληθυσμός τους, διότι έχει αυξηθεί ιδιαίτερα η ευαισθησία των συμπολιτών μας και πάρα πολλά ζώα δίνονται για υιοθεσία. Βέβαια, ο αριθμός των εγκαταλείψεων δεν σταματάει. Καθημερινά βρίσκουμε εγκαταλειμμένα και μας ειδοποιούν κουτάβια πεταμένα στους δρόμους, σε κάδους, σε δάση κλπ. Τα οποία φυσικά όλα αυτά τα ζώα πρέπει να τα περισυλλέξουμε και να προωθηθούν για υιοθεσία. Εδώ να τονίσω ότι δεν υπάρχει χώρος, γιατί μας λένε όλοι παίρνουν τηλέφωνο και απαιτούν, ελάτε να τα μαζέψετε, ελάτε να τα πάρετε. Δεν έχει κυβωτός χώρο δικό της, τον οποίο όλα αυτά τα ζώα φιλοξενούνται ή παραμένουν. Όλα τα ζώα τα οποία προωθούμε για υιοθεσία ή φιλοξενία μένουν σε σπίτια εθελοντών, φυλόζων και μελών της κυβωτού. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα ζώα μένουν σε σπίτια ανθρώπων που είναι μέλη της κυβωτού ή εθελοντών. Κάποια στιγμή όλα αυτά τα σπίτια γεμίζουν. Δηλαδή δεν μπορούμε, και σε κάποιες περιπτώσεις αναγκαζόμαστε, να ζητάμε από άτομα τα οποία τα βρίσκουν να, με την δική τους θέληση, να παραμένουν για λίγο καιρό στο σπίτι, στον τόπο τους. Που βρίσκονται, μέχρι να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε για υιοθεσία ή μέχρι να ελευθερωθεί κάποιος χώρος για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν αυτά τα ζώα. Είναι τόσες οι εγκαταλείψεις που όλα τα σπίτια πραγματικά είναι γεμάτα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν πρόθυμοι συμπολίτες μας να υιοθετήσουν αδέσποτα ζώα, ή οι περισσότεροι προτιμούν να αγοράσουν κάποιο το οποίο θα είναι κάποιες ράτσες για συγκεκριμένο σκοπό? Ναι. Οι αγορές, ευτυχώς, τουλάχιστον εμείς από όσους πληροφορούμαστε, είναι ελάχιστες. Ο κόσμος είναι πιστοποιημένος και κυρίως υιοθετεί. Δηλαδή οι υιοθεσίες κάθε χρόνο, η κυβωτός τουλάχιστον έτσι προωθεί γύρω στα 300 σκυλιά για υιοθεσία. Δηλαδή γίνεται έργο και από την προσπάθεια που καταβάλλουμε και γίνεται έργο. Ελπίζουμε ο κόσμος να στρέφεται αποκλειστικά στις υιοθεσίες των αδέσποτων, διότι ο αριθμός των εγκαταλείψεων είναι κάθε χρόνο μεγάλος. Είπατε ότι οι συμπολίτες μας τα τελευταία χρόνια έχουν γενικά ευαισθητοποιηθεί. Αυτό το βλέπετε στην πράξη, από τα τηλεφωνήματα, από αυτά που σας λένε? Πώς το συμπεραίνετε? Το συμπεραίνουμε από την ανταπόκριση του κόσμου και από τη σελίδα της κυβωτού στο Facebook, αλλά και από τον αριθμό των ζώων που υιοθετούνται και που πολλοί δείχνουν ευαισθησία και ζητάνε να φιλοξενήσουν αδέσποτα ζώα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κύριε Κουζινόγλου, αυξήθηκαν οι φιλόζωοι, ή μήπως η προσπάθεια πια είναι τέτοια που δεν αφήνει κανέναν έτσι στο περιθώριο? Πρώτον, είναι οι νέοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία, ναι, και βοηθάνε πάρα πολύ στον τομέα αυτό. Και γίνεται έργο, κάνουμε προσπάθεια, ευαισθητοποιούμε όσο συνέχεια με διάφορες δράσεις που κάνουμε, στις οποίες ανταποκρίνονται κυρίως οι νέοι άνθρωποι και όχι μόνο, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια ευαισθησία όσον αφορά το ζήτημα των αδέσποτων. Υπάρχουν στην πόλη μας αρκετοί ευαίσθητοι συμπολίτες στον τομέα αυτό και μας βοηθάνε στο έργο μας. Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε ότι πολλές φορές τα ζωά και αυτά φιλοξενούνται σε σπίτια θελοντών μέχρι να βρεθεί κάποιος να τα υιοθετήσει, και κάποιες φορές δεν υπάρχουν και σπίτια γιατί γεμίζουν. Να ρωτήσω κάτι. Θα βοηθούσε ίσως ένα κέντρο που θα παραμένουν τα ζώα εκεί για πολύ καιρό μέχρι να υιοθετηθούν? Θα βοηθούσε κάτι τέτοιο, ή δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση? Δεν προβλέπεται από τον νόμο, τουλάχιστον όσον αφορά τους Δήμους, να δημιουργούνται τέτοια κέντρα μόνιμης, μιλάω για μόνιμης παραμονής ζώων. Ναι. Αλλά κάτι τέτοιο καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργούσε, θεωρούμε εμείς κατά τη γνώμη μας, ότι πλέον θα θεωρούν όλοι ότι θα έχουν κάπου ένα μέρος σίγουρο για να εγκαταλείψουν τα ζώα τα οποία είναι είτε από ανεπιθύμητες γέννηση, ναι, είτε από όσοι δεν συνειδητά δεν στηρώνουν τα ζώα τους και τα εγκαταλείπουν, θα έχουν κάπου σίγουρα να εγκαταλείπουν. Δηλαδή πιστεύουμε ότι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα
θα υπάρξει υπερπληθυσμός των αδέσποτων ζώων αν δημιουργούσαμε τέτοιο κέντρο. Άρα δηλαδή καλύτερα που δεν προβλέπετε. Να το πούμε έτσι, ναι, ότι θα δημιουργούσε ένα κέντρο με υπερπληθυσμό αδέσποτων ζώων. Και καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο κέντρο απαιτεί έξοδα τεράστια και για συντήρηση και για τροφές και για ανθρώπους υπαλλήλους και για όλη τη δαπάνη λειτουργίας του. Εσείς από την εμπειρία σας βλέπετε ότι οι άνθρωποι που υιοθετούν ή αγοράζουν ένα κατοικίδιο ζώο, είτε γάτα είναι αυτό, είτε σκύλος, είτε κάτι άλλο, το κάνουν συνειδητά ή το κάνουν έτσι για να έχουν... Καταρχάς η αγορά, να τονίσουμε, ναι, επειδή υπάρχουν και παράνομες αγορές οι οποίες επισύνουν μεγάλα πρόστιμα, η αγορά πρέπει να γίνει, δεν μπορεί να γίνει από γέννησε η σκύλα μου και τα πουλάω. Ναι. Η αγορά γίνεται μόνο από εγκεκριμένους και από ανθρώπους που έχουν άδεια πώλησης. Ναι. Έτσι, αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Ναι. Όποιος πουλάει, γιατί τα βλέπουν σε αγγελίες, γέννησε η σκύλα μου και πουλάω, αυτό επισύρει μεγάλα διοικητικά πρόστιμα. Απαγορεύεται και επισύρει πρόστιμα. Ωραία. Ναι, να ρωτήσω λοιπόν, αν οι άνθρωποι αυτοί το κάνουν συνειδητά, έτσι, είναι άνθρωποι φιλόζωοι που θέλουν να αγοράσουν και να φροντίσουν ένα ζώο ή το κάνουν έτσι από κάποιο καπρίτσιο ή για να κάνουν ένα δωράκι κάπου? Όχι, είναι άνθρωποι που θέλουν να αγοράσουν ειδικά κάποια συγκεκριμένη ράτσα ζώο. Άρα οι άνθρωποι που έχουν ζώο στο σπίτι τους το κάνουν συνειδητά. Γιατί τότε να έχουμε τόσο πολλά δέσποτα, γιατί να έχουμε τόσο πολλές εγκαταλείψεις? Εννοείται από τις ειδικές των ιδιόκτητων. Ναι. Διότι δεν υπάρχει συνείδηση και υπευθυνότητα ότι το ιδιόκτητο ζώο μου πρέπει να το στηρώσω. Προκειμένου μετά να μην φορτώσω το πρόβλημα της γένας των κουταβιών που θα γεννηθούν και δεν θα ξέρω τι να τα κάνω φυσικά, αν δεν μπορώ να τα δώσω υιοθεσία, και πάω να τα πετάξω κάπου ή τα φορτώσω σε κάποια φιλοζωική. Αυτό είναι ότι πρέπει ο καθένας, ο φιλόζωος, αυτός που είναι ένα σκύλο, συνειδητά να καταλάβει ότι, καταρχάς να τονίσουμε ότι είναι υποχρεωτική η στήρωση με τον καινούργιο νόμο του 30 του Σεπτέμβρου, είναι υποχρεωτική. Πρέπει ή να παίρνει άδεια από το Δήμο, από την Πενταμελή Επιτροπή, όπως θέλει να κάνει γένα το σκύλο μία φορά και μόνο, ή από το να παίρνει άδεια από την, να στέλνει γενετικό υλικό σε μια βάση η οποία υπάρχει δεδομένο στην Αθήνα, η οποία ακόμη δεν έχει ξεκινήσει την λειτουργία της, που και πάλι θέλει άδεια δηλαδή. Όλα αυτά τα προβλέπει ο νόμος ακριβώς για να καταπολεμήσει το πρόβλημα των εγκαταλείψεων και των αδέσποτων ζώων. Δηλαδή δεν γίνονται, και τα πρόστιμα που μπαίνουν δεν γίνονται για να τιμωρηθεί κάποιος έτσι ελαφρά την καρδιά. Είναι διότι ο νομοθέτης αναγκάστηκε να προβεί σε αυτές τις λύσεις προκειμένου με κάποιο τρόπο να εξαλειφθεί το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων. Μάλιστα. Και τώρα να πούμε ότι καθημερινά μας στέλνει και κυβωτός διάφορα περιστατικά από καταδίκες ανθρώπων, οι οποίοι προχώρησαν σε βασανισμό ζώων, είτε είναι γάτες, είτε είναι σκύλοι, είτε είναι άλογα, οποιοδήποτε ζώο τέλος πάντων, και χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε ότι πλέον... Υπάρχει θέση από τον κόσμο ο οποίος πλέον καταγγέλει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν να βλέπουν κακοποίηση ζώων, είτε άλογα είναι αυτά. Προχθές είχαμε μια καταδίκη κάποιου ο οποίος είχε παστουρώσει το άλογο του στην πέτρα, βέβαια. Ναι. Υπάρχουν ευτυχώς, και πρόκειται τώρα για μια κυρία, το συγκεκριμένο παράδειγμα που αναφέραμε, η οποία είχε έρθει εδώ για τουρισμό, η οποία δεν είπε θα χαλάσω τις διακοπές μου, ποιος θα έχει τώρα, πού θα πάω να μπλέξω. Είδε ένα άλογο στον ήλιο χωρίς νερό παστουρωμένο, όπως είπε ακριβώς στο δικαστήριο, πόνισε η καρδιά μου, το βλέπω σε την κατάσταση, και πήγε η ίδια, παρότι είχε και τα παιδιά της μαζί, πήγε στην αστυνομία, έκανε την καταγγελία και μάλιστα ήρθε από την αστυνομία από την Αθήνα ως μάρτυρας για τη δίκη. Δηλαδή υπάρχουν, τώρα είναι αυτό, είναι βέβαια ένα περιστατικό μεμονωμένο, αλλά υπάρχει κόσμος ευαισθητοποιημένος οι οποίοι καταγγέλνουν, δεν κλείνουν τα μάτια, δεν λένε εγώ θα πάρω τηλέφωνο στην Κιβωτό και δείτε εσείς τι θα κάνετε. Και βοηθάει, γενικά βοηθάει και η νέα νομοθεσία, ας πούμε, για την προστασία των ζώων. Η νέα νομοθεσία, ναι, τόσο όσον αφορά τις ποινικές κυρώσεις για την κακοποίηση. Βέβαια έχει γίνει κακούργημα και η σκληρή και βάναυση κακοποίηση και η θανάτωση ζώου πλέον έχει γίνει κακούργημα. Προβλέπει ποινή κάθε 5 έως 10 χρόνια και μεγάλα διοικητικά πρόστιμα που αγγίζουν σε 50.000 ευρώ, διότι πλέον βλέπουμε ότι υπήρχαν περιστατικά αρρωστημένης κακοποίησης των ζώων. Δηλαδή ο νομοθέτης με αυτόν τον τρόπο θέλει να παραδειγματίσει και να τιμωρήσει τους παραβάτες, με αυτόν τον τρόπο να εξαλειφθούν τα φαινόμενα ακραίας κακοποίησης ζώων. Μάλιστα. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις
πλημεληματικού χαρακτήρα όσον αφορά την κακοποίηση, όπου και επίσης υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις και καταδίκες οι οποίες φτάνουν στο δικαστήριο και αυτά επίσης προέρχονται από την επιστοποίηση των συμπολιτών μας, οι οποίοι καταγγέλουν και φυσικά και με τη συνδρομή του σωματείου μας, όπου προχωράμε σε καταγγελίες και συνεχίζουμε τη δικαστική οδό. Η συνεργασία με το Δήμο πάει καλά? Η συνεργασία, ναι, από πέρυσι πάει καλά. Πάντα δυστυχώς υπάρχει μια γραφειοκρατική καθυστέρηση όσον αφορά το πρόγραμμα. Θα τα λύσουμε. Είναι κάτι καινούργιο από πέρυσι, θα τα λύσουμε. Με τον καιρό θα λυθούν όλα αυτά. Ωραία. Λοιπόν, και πάλι επαναλαμβάνουμε, οι συμπολίτες μας μπορούν να απευθύνονται στην Κηφωτό. Θέλετε να ξαναπείτε το τηλέφωνο για να μπορούν να σας βρίσκουν πιο εύκολα? Ναι, 2251-025-196. Mm-hmm. Είναι το κέντρο λειτουργίας των ΚΡΑΤΑ ΕΠΕ. Καταλαβαίνετε ότι τα περιστατικά είναι δεκάδες καθημερινά, ναι. Οι κλήσεις που δεχόμαστε, ο κόσμος πρέπει να έχει υπομονή. Γιατί οι υπάλληλοι φυσικά βγαίνουν σε όλο το Δήμο σε περιστατικά, δεν είναι μόνο στη Μυτιλίνη, μπορεί να πάνε στο Πλωμάρι, μπορεί να πάνε στη Γέρα, μπορεί να πάνε σε άλλες περιοχές. Ας επιμείνουν, ας αφήσουν μήνυμα στον τηλεφωνητή, σε όλα ανταποκρινόμαστε και φυσικά να υπάρχει ευαισθησία, να υπάρχει κατανόηση, να υπάρχει βοήθεια, γιατί αυτά όλα που κάνει και Βοτός τα κάνουν, αποτελείται, το τονίζουμε, από εθελοντές. Όλα αυτά που γίνονται γιατί υπάρχει ευαισθησία από τα μέλη μας και τα κάνουμε γιατί θέλουμε να βοηθάμε στα ζώα. Πρέπει και οι συμπολίτες μας να δείχνουν και αυτοί ενεργό ρόλο. Δεν είναι μόνο σηκώνω ένα τηλέφωνο, μεταφέρω το πρόβλημα και τέλειωσε και φεύγει από πάνω το πρόβλημα. Όπως όλοι έχουμε καλή διάθεση, καλούμε τον κόσμο να βοηθάει, να υπάρχει ευαισθησία και να δείχνει αγάπη και φροντίδα στα δέσποτα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουζινόγλου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.